Καλησπέρα σας. Αυτό το βιντεάκι το φτιάχνω με αφορμή την δημοσίευση ενός άρθρου μου στο blog Όψεις, όπου γράφω εγώ και δύο φίλοι μου, ο Ανδρέας και η Ευαγγελία. Και με αφορμή τέλος πάντων αυτό το κείμενο και τις αντιδράσεις που υπήρξαν, οι οποίες ήταν πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους, αποφάσισα να θίξω ένα ζήτημα το οποίο στις μέρες μας συζητιέται πολύ, αλλά δεν έχει μπει πραγματικά σε μία στέρεα βάση διαλόγου. Αναφέρομαι στο ζήτημα της ελευθερογνωμίας. Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να εκφράζεται, να τονίζει μέσα στην κοινωνία μία άποψη μειονοτική και παρόλα αυτά να μην θεωρείται εξοβελιστέως, απορριπταίος και τέλος πάντων ένα εχθρικό έτσι πλάσμα το οποίο δεν πρέπει να έχει δημόσιο λόγο και να μην ακούγεται από κανένα βήμα. Τέλος πάντων, για να εξηγήσω ακριβώς τι έγινε, στο τελευταίο άρθρο που έγραψα, το Ιντερλούδιο μια σύγχρονη ζούγκλα, το οποίο ήταν, και ήταν χορηγούμενο από τις όψεις, από τη σελίδα όπου δημοσιεύτηκε, κάνω μία κριτική πάνω στο ελληνικό έθνος, σχολιάζω τα κοινωνικοπολιτικά θέματα αυτού του τόπου, το γίγνεσθε, τη συλλογική ψυχή, ας πούμε, του Έλληνα και καταλήγω μάλλον σε ένα ανθεληνικό συμπέρασμα κατά τους εθνικιστές, τους φασίστες, ιστερικούς πατριώτες κτλ. Ότι οι Έλληνες είναι ένας λαός που βρίσκεται πολύ πίσω από τον δυτικό πολιτισμό, ακολουθούν ένα τουρκοανατολίτικο μοντέλο ζωής και αυτό εξαιτίας και της εκκλησίας και άλλων παραγόντων, ισχυρών παραγόντων μέσα στη χώρα, μένουμε πίσω. Μένουμε πάρα πολύ πίσω, προσκολλημένοι στην οθωμανική μας υποδούλωση και στις ρίζες, τις οποίες τόσο λατρεύουμε ως έθνος και θα έπρεπε να μην λατρεύουμε καθόλου, γιατί μας γυρίζουν στο χωριό. Με απλά λόγια. Αυτό περίπου σχολίαζα στο άρθρο μου και αυτός ήταν και ο λόγος που δέχτηκα μία σειρά από μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Τα περισσότερα παραδόξως, επειδή ήταν από ανθρώπους που ασχολούνται με τη συγγραφή, με την αρθρογραφία γενικότερα, με την πολιτική, οπότε είχαν και ένα υψηλότερο πολιτικό και μορφωτικό επίπεδο, μου απευθύνθηκαν όλοι αυτοί με ένα φιλικό αίσθημα, με μια καλή διάθεση. Παρ' όλα αυτά, μεταξύ τους υπήρξαν και οι αντίθετες φωνές και αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν εκείνοι που μου έγραψαν μήνυμα του τύπου «Έχεις το θάρρος να μιλάς». Και εδώ θέλω να καταλήξω. Μου ήρθαν μηνύματα που έλεγαν πώς μπορείς και λες αυτά τα πράγματα ενώ υπάρχουν φασίστες, ενώ υπάρχουν ακροαριστεροί. Άρα, εγώ εκεί εκνευρίστηκα, δεν ένιωσα ότι με τιμά αυτό που λένε, αλλά μάλλον δείχνει πόσο πίσω είμαστε σαν χώρα. Και εκεί αναρωτήθηκα, γιατί θα έπρεπε να νιώθω περήφανος που έχω την ικανότητα να μιλάω ελεύθερα και να κρίνω αυτό που βλέπω. Σε ποια χώρα η ελευθερογνωμία και ο δημοκρατικός διάλογος θεωρείται θάρρος? Γιατί αυτό που είπανε όσοι συμφώνησαν μαζί μου είναι πως σε αντίθεση με εκείνους εγώ είχα την ψυχραιμία και την γενναιότητα να τοποθετηθώ πάνω σε ζητήματα που οι ίδιοι φοβούνται να θίξουν για να μην δεχτούν την δημόσια κατακραυγή. Αυτή λοιπόν είναι η δημοκρατική παιδεία που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Πιστεύουμε ότι έχουμε ανάγκη από άσυλο, εκκλησιαστικό και πανεπιστημιακό. Πιστεύουμε ότι το να εκφραζόμαστε είναι ένα μεγάλο ρίσκο
και πολλές φορές ότι φλερτάρει η ίδια η έκφραση με τον κακοποιητικό λόγο ή με την ρητορική μίσους. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η ρητορική μίσους και ο κακοποιητικός λόγος χωρίζονται με το χάος μεταξύ τους. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά τα δύο φαινόμενα, αυτά τα δύο πράγματα, να το πω έτσι απλοϊκά. Γιατί από τη μία, όταν κάνουμε λόγο για ελευθερογνωμία, σημαίνει ότι σεβόμαστε τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, αλλά εκφράζουμε την άποψή μας, ενώ ο κακοποιητικός λόγος μεταφράζεται ως ομοφοβία, ρατσισμός, στοχοποίηση μειονοτήτων, στοχοποίηση προσώπων, που είναι ακόμα πιο άμεσο και επικίνδυνο. Εκεί σταματάει να υπάρχει δημοκρατία και επεμβαίνει η πολιτεία, επεμβαίνει ο νόμος και πολύ καλά κάνει. Οπότε, ζω σε μια χώρα, όπως και εσείς, όπου οι πολίτες, οι δημοκράτες, οι φιλελεύθεροι, οι κεντροαριστεροί, οι κεντροδεξιοί, πιθανότατα, φοβούνται όλοι, φοβόμαστε, να εκφραστούμε, υποτίθεται, επειδή κάποιοι ιστερικοί εθνικόφρονες ή κάποιοι ιστερικοί αναρχικοί, ανιστόρητοι και ανόητοι, αιωνίως ανόητοι, νομίζουν πως αυτός ο τόπος είναι το τσιφλίκι τους και ότι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν μόνο εκείνοι. Έχουν την εντύπωση ότι έχουν δημιουργήσει μάλλον την εντύπωση μέσα στην κοινωνία, την οποία η ίδια η κοινωνία αυτή την εντύπωση την έχει αγκαλιάσει και ζει υπό τον φόβο αυτής της κυρίαρχης περιραίουσα της ατμόσφαιρας, πως οτιδήποτε δεν βρίσκεται σε άμεσο διάλογο και με θετικά προσκύμενο στην ακροδεξιά ή στην ακροαριστερά, δεν μπορεί να δημοσιεύεται ή να ακούγεται, γιατί βρίσκεται σε κίνδυνο οποιοσδήποτε εκφράσει μια αντίθετη άποψη. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση στα μηνύματα που δέχτηκα, ότι θεωρούμε πως χρειάζεται θάρρος σήμερα, ώστε να τοποθετούμαστε ελεύθερα σε ένα δημοκρατικό καθεστώς. Όταν χρειάζεται θάρρος για να μιλήσουμε δημόσια, σημαίνει πως δεν υπάρχει δημοκρατία. Κάτι κοχλάζει. Εγώ προσωπικά δεν αισθάνομαι καθόλου ανάγκη από boosting, να το πούμε έτσι. Δεν αισθάνομαι ότι έχω κανένα θάρρος, γιατί δεν χρειάζομαι θάρρος στο να τοποθετούμε δημόσια. Το κάνω χωρίς να με ενδιαφέρει καθόλου ποιος ενοχλείται. Η άποψή μου μπορεί να εκφράζεται δημόσια και δεν χρειάζεται κανένα θάρρος. Ζούμε σε ελεύθερο καθεστώς. Αυτά σχετικά με το αρθράκι που έγραψα, αυτά σχετικά και με το ζήτημα της ελευθερογνωμίας. Πιστεύω ότι ζούμε σε μια εποχή post-truth. Είμαστε σε μια μεταπραγματικότητα που μόνο οι αγράμματοι και οι ηλίθιοι μπορούν να μιλάνε. Και οι υπόλοιποι πρέπει να κλείνουμε το στόμα μας, φοβούμενοι ότι θα μας έρθει μια χειρομβοβίδα στο κεφάλι, αν κάνουμε το ανάποδο. Παρ' όλα αυτά, εμένα δεν με αφορούν καθόλου όλα αυτά. Δεν με ενδιαφέρει. Και πιστεύω πως δεν είναι θάρρος η ελεύθερη τοποθέτηση. Είναι ένα τυπικό δημοκρατικό δικαίωμα. Αν διαφωνείτε, έχετε κάθε ελευθερία να το σχολιάσετε. Ευχαριστώ.